και τροφίμων, ο κύριος Βορύδης. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα. Και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, ο κύριος Νίκος Φίλης. Καλημέρα, κύριε Φίλη. Καλή σας μέρα. Καλά μας που σας έχουμε και τους δύο κοντά μας. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα μέτρα. Να ξεκινήσουμε με τα μέτρα κλείσιμο σχολείων. Συμφωνείτε, κύριε Φίλη, επιβεβλημένο για να μπορέσουμε να περιορίσουμε τη διάδοση του κορονοϊού? Κοιτάξτε, σημασία έχει ποια είναι η γνώμη των επιστημόνων, των εμπειρογνωμόνων. Εφόσον τα αποφάσισαν, συμφωνώ. Δεν είμαι από εκείνους που θα κάνουν κριτική σε μέτρα τα οποία χρειάζεται να υπάρχουν για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Το λέω γιατί δεν πρέπει ούτε να επισπεύδουμε, ούτε να επιβραδύνουμε. Να ακούμε τη γνώμη των ειδικών, εφ' όλης της ύλης. Και όπως σωστά τώρα λέμε, προχωράμε στο κλείσιμο των σχολείων. Άκουσα την κυρία Κεραμέως νωρίτερα και αφήνει ανοιχτό το θέμα και της παράτασης, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Να δούμε πώς πηγαίνει το πρόβλημα του κορονοϊού. Γιατί μπορεί να χρειαστεί και άλλο 15 ημέρων. Από την άλλη όμως, προσέξτε, όταν λέμε ότι πρέπει να πάμε για κλείσιμο στα σχολεία και σωστά, πρέπει να πάμε για ανάλογη αντιμετώπιση σε όλους τους χώρους των συναθρήσεων. Και έχει προκύψει, όπως ξέρετε, το θέμα της Εκκλησίας. Εγώ σέβομαι τους πιστούς, σέβομαι ότι είναι θέμα ταυτότητας το θέμα της μετάληψης, της θείας μετάληψης. Αλλά υπάρχει ένα θέμα δημόσιας υγείας, το οποίο είναι γενικής αρχής και αξίας και η υπεράσπιση της δημόσιας υγείας γίνεται και με επιβολή των νόμων. Τι προτείνετε, κύριε Φίλη? Προτείνω καταρχήν να φύγουμε στο δημόσιο διάλογο από μια θεολογική συζήτηση. Εδώ δεν έχουμε καν να λύσουμε τα ζητήματα της θεολογίας, αν έχουμε μετουσίωση, αν έχουμε μεταβολή, εντάξει. Εάν κλονίζεται η πίστη. Εάν έχουμε συμβολική συμβολισμό, εντάξει, αυτά έχουν χωρίσει τους χριστιανούς εδώ και πολλά χρόνια. Δέχομαι το θέμα της ταυτότητας της Ορθοδοξίας. Όποιος το πιστεύει, το πιστεύει, εντάξει. Αλλά η δημόσια υγεία, το τονίζω, δεν είναι θέμα ατομικής ευθύνης μόνον, είναι και θέμα και συλλογικής ευθύνης. Και φορείς όπως η Εκκλησία της Ελλάδος, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, ακόμη περισσότερο, δεν μπορεί να μην σέβεται μια κατεύθυνση της πολιτείας. Μάλιστα. Δηλαδή τι λέτε, η μάχη εναντίον μιας ενδεχόμενης πανδημίας, διότι αυτός είναι ο κίνδυνος μπροστά μας, δίνεται από ένα κέντρο σε συνεννόηση με όλες τις δυνάμεις. Από την Ιερά Σύνοδο εννοείται. Το κέντρο είναι το κράτος, είναι η πολιτεία. Να το δούμε όμως, να το δούμε, να βάλουμε και το κράτος είναι η πολιτεία. Και πιστεύω ότι το κέντρο που λέγεται κράτος και λαμβάνει τις αποφάσεις πρέπει να τις λαμβάνει χωρίς αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε κόμματα. Χρειάζεται μεγάλη συνεννόηση. Με την έννοια αυτή, όποια μέτρα αποφασιστούν και έχουν να κάνουν όχι μόνο με την πρόληψη, αλλά και με την θωράκιση της δημόσιας υγείας, πρέπει να γίνουν με έναν τρόπο διαφάνειας. Η πρόταση χθες του Αλέξη Τσίπρα για διακομματική επιτροπή που θα προχωρήσει στην προκήρυξη διαγωνισμού για 4.000 γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό, όπως επίσης και η ενίσχυση των μονάδων εντατικής θεραπείας με 1.000 επαγγελματίες της υγείας, είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε εμπειρία από την προηγούμενη γρίπη των πτηνών, όπου ακόμα τη διερευνούμε, όπου γίνανε αυτά που γίνανε, δεν πρέπει να επαναληφθούν σήμερα. Πρέπει με διαφάνεια και με εμπιστοσύνη σε αποφάσεις που θα ληφθούν. Θέλω, κύριε Βορύδη, την άποψή σας. Νομίζω ότι στο θέμα του κλεισίματος των σχολείων σας καλύπτει και το πρώτο μέρος της τοποθέτησης του κυρίου Φίλη. Δεν διαφωνείτε. Σωστά. Αλλά σε ό,τι αφορά όμως το θέμα της θείας λειτουργίας ή της θείας κοινωνίας, γιατί έβαλε διπλό ζήτημα. Έβαλε και το θέμα της θείας λειτουργίας ο κύριος Φίλης. Δεν είπε μόνο το θέμα της μετάληψης. Με επιτρέπετε μια διακοπή. Δεν υπάρχει θεία λειτουργία χωρίς θεία μετάληψη. Πάνε μαζί αυτά. Μάλιστα. Είναι η θεία ευχαριστία που λέμε. Άρα μην το ξεχωρίζουμε το θέμα. Κοιτάξτε. Γιατί αύριο έχουμε, μεθαύριο έχουμε χαιρετισμούς, για παράδειγμα. Αυτό είναι άλλο θέμα. Εκεί δεν έχει μετάληψη. Δεν έχει μετάληψη. Θα έχει όμως συνάθρηση. Έχει συνάθρηση. Έχει συνάθρηση. Από άτομα που ανήκουν στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, βέβαια. Κύριε Βορύδη. Λοιπόν, κοιτάξτε. Το πρώτο το οποίο θέλω να πω είναι ότι πάντως ακόμα δεν βρισκόμαστε, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε και τι θα πούνε οι ειδικοί. Πάντως δεν βρισκόμαστε σε μια κατάσταση γενικής απαγόρευσης των συναθρήσεων. Έτσι.
Δηλαδή, ο κόσμος πηγαίνει στα εστιατόρια, πηγαίνει στα μπαρ, πηγαίνει. Ευτυχώς, γιατί κυκλοφορεί. Δεν είναι, δηλαδή. Δεν έχουμε, είναι μια... δεν έχουμε μπει σε μια. Ναι, ατομικός. Ναι. Έτσι, δηλαδή, ο καθένας κάνει την επιλογή του. Αχαία, ηλία, αχαία, είναι... ναι. Πάντως, δεν έχουμε μπει σε μια κατάσταση, δεν έχουμε μπει σε μια κατάσταση καραντίνας. Εντάξει. Επομένως, θεωρώ ότι όλη αυτή η συζήτηση για τα μέρη των συναθρήσεων θα πρέπει να εντάσσεται και αυτή στις συστάσεις των ειδικών. Δεν είμαστε εκεί και επομένως το κομμάτι της συνάθρησης θεωρώ ότι καλύπτεται από αυτό. Τώρα, το δεύτερο ζήτημα το οποίο θέλω να πω είναι ότι στα ζητήματα του πώς μεταδίδεται η νόσος, νομίζω πήρε θέση ο ΕΟΔΗ, δηλαδή είναι σαφές αυτό και έχει δώσει και συγκεκριμένες οδηγίες. Ένα κομμάτι του περιορισμού της νόσου έγκυται πάντως και στη ατομική συμπεριφορά. Επομένως, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι όπου έχει μεγάλη σημασία η συμμόρφωση όλων με τις γενικότερες οδηγίες που λαμβάνουν προς περιορισμό της νόσου. Δηλαδή, είναι και ένα κομμάτι ατομικό, δεν είναι μόνο ρυθμιστικό. Έτσι, είναι και ένα κομμάτι ατομικό, στο οποίο ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να προσέχει αυτό. Αν δεν το κάνει. Εντάξει. Όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί, δεν μπορούμε να κυνηγάμε. Αν δεν το κάνει, είναι δημόσιος κίνδυνος. Γιατί αν εσείς, λοιπόν, ας πούμε, πείτε ότι εμένα αδιαφορώ, ρε Παπαδάκη. Αν δεν το κάνει ένας, είναι δημόσιος κίνδυνος. Αν δεν το κάνει συλλογικά ένας φορέας. Επαναλαμβάνω. Είναι, πέστε μου. Επαναλαμβάνω. Εκεί λοιπόν το ζήτημα της ατομικής ευθύνης αντιλαμβάνεστε δεν συνδέεται με κυρώσεις. Δηλαδή δεν κυνηγάμε από πίσω κάποιον να δούμε αν έπλαινε τα χέρια του, ας πούμε, και πώς συμπεριφέρεται σε αυτό. Κυρωτικό πλαίσιο γι' αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχουν κατευθύνσεις και ευθύνες. Στον πύργο, η εισαγγελική αρχή, και το λέω σε νομικό, άσκησε προκαταρκτική εξέταση. Ζήτησε να γίνει προκαταρκτική εξέταση επειδή άτομα τα οποία κανονικά θα έπρεπε να είναι στο σπίτι τους κυκλοφορούσαν. Επειδή στους δρόμους. Έτσι, κυκλοφορούσαν στους δρόμους. Βγήκε και το κατήγγειλε ο γιατρός δήμαρχος πύργου. Αλλά και πάλι αυτό αφορά, επαναλαμβάνω, ανθρώπους που όπως λέτε θα έπρεπε να είναι σπίτι τους για κάποιο λόγο, προφανώς γιατί υπάρχει υποψία ότι φέρουν τον ιό. Αλλά δεν μπορεί αυτό να γενικευτεί στον πληθυσμό. Ο γενικός όμως πληθυσμός έχει υποχρεώσεις περιορισμού, έχει υποχρεώσεις ασφάλειας, ας το πω έτσι. Μάλιστα. Τις οποίες έχουμε περιγράψει. Έχει ενδιαφέρον η συζήτηση για τον εξής λόγο. Συζητούμε τώρα ότι πρέπει να δουν μέτρα θωράκισης της δημόσιας υγείας και να δεικνύεται η αξία του δημόσιου συστήματος υγείας. Επειδή η κουβέντα τους προηγούμενους μήνες ήταν για ιδιωτικοποίηση στον τομέα της υγείας, μία πανδημία μας ξαναφέρνει στην πραγματικότητα με σκληρό τρόπο. Διότι κανένα ιδιωτικό σύστημα υγείας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της πανδημίας. Και γι' αυτό πρέπει να θωρακίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε το χρειαστούμε τώρα, είτε θωράκιση για το μέλλον. Μήπως το θυμηθήκαμε λίγο αργά, βέβαια. Σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, όχι, διότι έκανε μεγάλη προσπάθεια ανόρθωση του συστήματος υγείας και οι προκηρύξεις, το διαγωνισμός για την πρόσληψη προσωπικού καθυστέρησε. Όχι θα από ρωτήσω, κύριε Φίλη, για αυτό που είπατε, επιτρέπετε, κανένα, σύστημα, κάτι, υγείας, Φίλη, κανένα σύστημα υγείας στον κόσμο δεν λειτουργεί με όρους πανδημίας. Δεν υπάρχει σύστημα υγείας το οποίο να λειτουργεί στις κανονικές συνθήκες του με πρόβλεψη πανδημίας. Όχι, δεν αλλά, γίνεται αυτό. Αλλά κύριε Βορύδη, θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι ένα ιδιωτικό σύστημα υγείας, π.χ. στην Αμερική, πλήρως ιδιωτικοποιημένο, σε μεγάλο βαθμό ιδιωτικοποιημένο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, ιδιαίτερα στον χώρο που συζητούμε τώρα εμείς, της πανδημίας. Αυτό τώρα, αυτό που λέτε πλήρης ιδιωτικοποίηση προϋποθέτει μια διαφορετική φιλοσοφία με εκτεταμένη μορφή ιδιωτικής ασφάλισης. Άρα είναι μια άλλη συζήτηση. Όχι, και στην Αμερική είναι γίνεται. Είναι θέμα σύγκρουση στην Αμερική. Αλλά πάλι, με προεδρικών εκλογών. Σωστά. Σωστά. Ναι. Αλλά πάλι συνδέεται, επαναλαμβάνω, γιατί μιλάμε το ένα κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι ιδιωτικό ή δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά το ιδιωτικό σύστημα υγείας στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε εκτεταμένη ιδιωτική ασφάλιση. Θα έπρεπε η πολιτεία να δώσει εντολή. Απλώς θέλω να πω, για να το κλείνουμε, γιατί τώρα αυτό είναι μια ενδιαφέρουσα μεγάλη συζήτηση. Τώρα έχουμε το συγκεκριμένο θέμα να αντιμετωπίσουμε και νομίζω ότι η κυβέρνηση, δίνοντας και εγκρίνοντας αυτά καταρχήν τα 15 εκατομμύρια παραπάνω, στην πραγματικότητα έχει κάνει ήδη ένα πρώτο βήμα. Τα 15 εκατομμύρια δεν είναι τίποτα σημαντικό. Θέλω να είμαι σαφής. Φέντο, όχι, χρειαζόμαστε το πολύ αυτό. Περισσότερα χρήματα. Μην ανεβάζουμε. Όχι, θα δούμε τι χρειαζόμαστε κάθε φορά. Χρειαζόμαστε δεκαπλάσια. 150 εκατομμύρια. Υπάρχει μελέτη συγκεκριμένη, την ανέφερε χθες και ο Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να υπάρξουν άμεσα μέτρα ενίσχυσης της δημόσιας υγείας. Και για να ολοκληρώσω, μπαίνουμε σε μια φάση που οι παρενέργειες στην οικονομία θα είναι πολύ σημαντικές. Άρα πρέπει να πάμε σε μέτρα που έχουν να κάνουν με συμπληρωματικό προϋπολογισμό στην υγεία. Θα ανακοινωθούν σήμερα αυτά. Σε μέτρα
Όχι, για συμπληρωματικό προπολογισμό στην υγεία δεν ανακοινώθηκε. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ νωρίς. Με 15 εκατομμύρια μόνο δεν είναι νωρίς. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε θέση 27 δις βοήθεια. Δεύτερον, σημαντικό, δεν μπορούμε να επιμείνουμε σε μέτρα τα οποία είναι έξω από τη σημερινή πραγματικότητα. Τουλάχιστον, όπως για παράδειγμα, το θέμα των πληθυσμών πρώτης κατοικίας. Λέμε στον κόσμο να κάτσει στο σπίτι του και θα βγάζουμε σε πληθυσμούς πρώτη κατοικία. Εσείς το ψηφίσατε αυτό, επίσης, κύριε Υπουργέ, να μου επιτρέψετε. Επίσης, δεν σας επιτρέπω. Ένα λεπτό. Να κάνουμε και καμιά ερώτηση όμως. Επίσης, ένα άλλο σημαντικό θέμα έχει να κάνει με το θέμα των μικροπιστώσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Θα δοκιμαστούν ακόμη περισσότερο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, ξέρετε, οι εργαζόμενοι οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν άδεια για να μείνει κάποιος από τους δύο στο σπίτι λόγω του ότι τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Είναι η αποζημίωση, ποιος θα πληρώσει τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στον χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Δηλαδή τι θα γίνει με αυτούς οι οποίοι δουλεύουν στα φροντιστήρια. Τι θα γίνει με τους συνοδούς των σχολείων, τους οδηγούς των λεωφορείων στα ιδιωτικά σχολεία. Εκκρεμεί μια ερώτησή μου στον κύριο Φίλη, παρακαλώ. Είναι δηλαδή ένας κόσμος, ένα πλήθος κόσμου, το οποίο δεν ξέρει από πού θα πληρωθεί. Ή αυτή η άδεια που έχει γίνει εξαγγελία έχει προαναγγελθεί. Μας το είπε και η κυρία Κεραμέως προηγουμένως, ότι μπορεί να δοθεί ένα 15ήμερο στη μητέρα και ένα 15ήμερο αναγωνέα, όχι μαζί, έτσι ώστε να μπορούν να κάτσουν με το παιδί τους. Ποιος θα το πληρώσει, ο εργοδότης, θα πούνε στον εργαζόμενο η άδειά του καλοκαιριού, από τον κρατικό προϋπολογισμό. Θα ρυθμιστούν. Είμαι σίγουρος ότι θα ρυθμιστεί. Αλλά σας λέω, υπάρχουν και ερωτήματα τα οποία αφορούν. Υπάρχουν, θα απαντηθούν τώρα κατά ψέματα. Είμαστε σε εξέλιξη αυτών των μέτρων. Θα δούμε τις επιπτώσεις. Θα υπάρξουν απαντήσεις και ρυθμιστούν. Σίγουρα θα χρειαστούμε να βάλουμε θέματα και στην Ευρώπη. Κύριε Φίλη, να ρωτήσουμε αμέσως. Στην Ευρώπη, για παράδειγμα, υπάρχει μία τάση για χαλάρωση δημοσιονομική. Και η Ελλάδα έχει διπλό πρόβλημα που πρέπει να τονίσει αυτό το πόσο πράγμα. Πόσο μόνο για εμάς με το 3,5%. Ακριβώς. Το πλεόνασμα 3,5% δεν προχωράει αυτό. Αν μου επιτρέπετε, η μεγάλη συζήτηση, κύριε Παπαδάκη, είναι η εξής. Αυτά όλα είναι πραγματικά προβλήματα πραγματικών ανθρώπων και θα υπάρξει απάντηση για τα ζητήματα αυτά με έναν Α ή Β τρόπο. Θα κάνει ανακοινώσεις ο Πρωθυπουργός, λέει, σήμερα το μεσημέρι. Η μεγάλη εικόνα, γιατί όλα αυτά σας ξαναλέω, δεν τα υποτιμώ σαν ζητήματα, προφανώς είναι πολύ σημαντικά, αλλά σας ξαναλέω, θα υπάρξει μια ρύθμιση, θα ισορροπήσει. Πάρα πολύ μεγάλος αριθμός του κόσμου. Θα αντιμετωπιστούν. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μια κρίση αυτή τη στιγμή, θα αντιμετωπιστεί. Αλλά η μεγάλη εικόνα, η οποία σε μεγάλο βαθμό θα πρέπει να συνδεθεί και με τις επιδόσεις της οικονομίας, είναι να δούμε τη συνολική επίπτωση στην οικονομία. Βέβαια. Η συνολική επίπτωση στην οικονομία είναι κάτι το οποίο θα μας μείνει. Όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί αν θα τελειώσει. 2 με 3% του ΑΕΠ. Όταν θα τελειώσει αυτή η ιστορία, γιατί θα τελειώσει, εν συνεχεία με αυτό που θα μετρήσουμε το τι ζημιά προξένησε στην οικονομία. Κύριε Φίλη, να ρωτήσω, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ζήτησε, τουλάχιστον μέχρι χθες, δεν ζητούσε το κλείσιμο των σχολείων και ζητά το κλείσιμο των εκκλησιών. Εμείς δεν ζητάμε να κλείσει κάτι. Ζητάμε να εφαρμοστεί μία απόφαση που έχει λάβει και η κυβέρνηση. Είναι η απόφαση που περιλαμβάνεται μέσα στην πράξη θεματικού περιεχομένου, όπου και εκεί μιλάει για μέτρα στις εκκλησίες. Εγώ δεν το καταλαβαίνω. Μιλάτε για κλείσιμο των εκκλησιών ή για αναστολή. Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα θέμα διαλόγου δημόσιου, που δεν γίνεται δυστυχώς. Το σάλιο που είπε η κυρία Κεραμέως πριν από λίγο και σε εσάς εδώ, με το οποίο μεταδίδεται ο ιός, δεν είναι καινούριο θέμα. Επί 10 μέρες σιωπάει η κυβέρνηση για το θέμα αυτό. Γιατί το λέτε, έχει βγάλει οδηγία ο ΕΟΔΗ. Όχι, η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση. Ο ΕΟΔΗ είναι η κυβέρνηση. Λεπτό, ο Αναστασιάδης, ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας, απλώς ανακοίνωσε το κλείσιμο των εκκλησιών. Δεν είναι εκτός εκκλησίας ο Σάλιο, έτσι είναι. Αλλά για την εκκλησία, εμείς θα πούμε κάτι για την εκκλησία. Όχι, μα για όλες θα πούμε. Δεν είναι εκτός. Ο Αναστασιάδης γιατί το έκανε, κύριε Υπουργέ. Στο ζήτημα λοιπόν αυτό, με συγχωρείτε, που αφορά το θέμα. Ο πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας γιατί το έκανε. Ναι, εντάξει, εμείς το λύνουμε λοιπόν στο επίπεδο ΕΟΔΗ. Γιατί δεν καλύπτει αυτό. Ο ΕΟΔΗ είναι ο κρατικός φορέας και μάλιστα είναι ο αρμόδιος κρατικός φορέας, ο οποίος εκδίδει όλες τις οδηγίες. Δηλαδή τι ζητάτε εν ώψη. Τώρα ακούω ότι πρέπει να συμμετάσχει. Συγγνώμη, κύριε Βορύδη, στην εκφώνηση των οδηγιών. Διότι περιεκφωνήσεων στα προβλήματα. Δεν μπορεί. Αυτό το οποίο η κυρία Βορύδη, ξέρετε, είναι ότι ποινική, λέει για έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης του Υπουργού Υγείας με τον αρμόδιο, καθήλυν αρμόδιο υπουργό για τα θέματα αυτά. Στα σχολεία λοιπόν είναι κυβερνητική, είναι πολιτική απόφαση. Στη βάση εισήγησης των επιστημόνων είναι μια πολιτική απόφαση. Άρα να κλείσουν οι εκκλησίες εν ώψη Πάσχα, κύριε Υπουργέ. Όχι, όχι. Τι ακριβώς θα κάνουμε, Ανάσταση.
Ναι. Και είναι το προσδοκόμενο είναι αυτό. Ούτε να πάμε στον επιτάθμο. Περνάμε τώρα δυστυχώς μια περίοδο που μπορεί να μοιάζει μια παρατεταμένη μεγάλη εβδομάδα. Να κλείσουμε. Αλλά θα υπάρξει ανάσταση. Πρέπει να έχουμε ελπίδα. Αυτό είναι σαφές. Λοιπόν, δεν κλείνουμε τίποτα εμείς. Υπάρχει μια απόφαση που πρέπει να εφαρμοστεί. Ο κύριος Φίλης είναι θεολογικό. Δεν κλείνετε τίποτα, να ζητάτε να κλείσουν. Είχαμε προγραμματίσει μια συνέντευξη πιο νωρίς. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορούσαμε. Θέλουμε να ακούσουμε γιατί λείπει η άποψη και της Εκκλησίας. Να ακούσουμε ένα εκπρόσωπο, το Σεβασμιότατε, ο οποίος είναι μαζί μας. Σεβασμιότατε, καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, και από το Λαγκαδά η μέρα είναι πολύ καλή, είναι ηλιόλουστη. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Ακούτε, ήδη έχει ξεκινήσει μια κουβέντα, όχι μόνο εδώ στο στούντιο, μέρες τώρα. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας με ενδιαφέρον, και εγώ και οι παρευρισκόμενοι. Κοιτάξτε, η Ιερά Σύνοδος συζήτησε το θέμα, έχει τοποθετηθεί υπευθύνως, υπάρχει ανακοινωθέν, και βέβαια η Εκκλησία μας φροντίζει ιδιαίτερα για τα άτομα που έχουν ευαίσθητα δεδομένα στο χώρο της υγείας και που αποτελούν τα λεγόμενα άτομα υψηλού κινδύνου. Προς αυτούς και προς όλους τους αδελφούς μας συνιστούμε να λάβουν όλα εκείνα τα μέτρα τα οποία συνιστούν τα αρμόδια και υπεύθυνα όργανα της πολιτείας που ασχολούνται με το κεφάλαιο της υγείας. Από εκεί και πέρα, ο περιορισμός του θέματος στον εκκλησιασμό και στη Θεία Ευχαριστία νομίζω ότι είναι ατυχής, διότι η Εκκλησία μας, κύριε Παπαδάκη, έχει μια ιστορία 2.000 χρόνων, στην οποία δεν έχουν καταγραφεί ούτε μεταδόσεις νοσημάτων μέσα από τον εκκλησιασμό, ούτε μέσα από την Θεία Κοινωνία. Θα ήθελα να πω και το άλλο, ότι κυρίως η μετάδυση του ιού, όπως μας λένε οι αρμόδιοι, είναι αερογενής. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά έχουμε περιπτώσεις που είχαμε μυκοβακτηρίδια της φυματιώσεως και ακόμη πιο ισχυρά μικρόβια, και όμως η Θεία Ευχαριστία υπήρχε, γιατί μέσα στην Θεία Κοινωνία και δεν εμφυλοχωρούν μικρόβια, και κατά τα δεδομένα της πίστεως, αλλά και κατά τα δεδομένα της επιστήμης, αν θέλετε. Και από την άλλη πλευρά, εκείνο που είναι σημαντικό και πρέπει να γίνει κατανοητό, στη Θεία Μετάληψη δίδουμε Θεία Κοινωνία, σώμα Χριστού, και όχι σάλια, όπως περιφρονητικά χρησιμοποιείται ο όρος στις συζητήσεις, για να πούμε ότι μέσα από το σάλιο μεταδίδεται ο Υιός. Λοιπόν, στη Θεία Ευχαριστία μεταδίδουμε σώμα και αίμα Χριστού, δεν δίδουμε σάλια. Λοιπόν, υπάρχει και η πρόνοια και η προσοχή, και η Εκκλησία μας, επαναλαμβάνω, απαντά με το δεδομένο της ιστορίας, στη συμβολή της και στην αποτροπή και των λοιμικών νόσων, αλλά και όλων των ενδυμιών που κατά καιρούς ενέσκυψαν. Σεβασμιότατε, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Άρδημος Αλεξανδρόλεως λέει το εξής: δεν είναι μαγική η Θεία Κοινωνία. Δεν μπορούμε να περιφρονούμε τα φάρμακα. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Η Αγία Γραφή λέει να τιμάτε τους γιατρούς και τα φάρμακα. Ο αγιασμός πάει στην ψυχή. Και τα φάρμακα. Μάλιστα. Ξέρετε γιατί το λέω? Δεν είμαστε αντίθετοι. Γιατί άλλο αυτό και άλλο να λέμε τώρα μέσα από τα μέσα ενημέρωσης συνέχεια το σάλιο και το σάλιο. Δεν είναι η Θεία Ευχαριστία σάλιο. Εκείνοι οι οποίοι έχουν τις αντιρρήσεις τους και τις ενστάσεις τους χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Εκείνοι που οι οποίοι είναι πιστοί και λένε ότι από τη μία πλευρά ακούω την Ιερά Σύνοδο, αλλά από την άλλη πλευρά ακούω και την επιστήμη, η οποία λέει ότι δεν καταφέρεται εναντίον του μυστηρίου, έτσι, του σώματος και του αίματος του Ιησού, αλλά του μέσου με το οποίο εγώ θα το πάρω, που είναι ένα κουταλάκι, το οποίο κουταλάκι αυτό μεταφέρει στα γονίδια δικά μου, εάν μετά από εμένα μεταλάβει ο κύριος Βορύδης ή ο κύριος Φίλης. Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στους επιστήμονες με την θερμή παράκληση να μελετήσουν το φαινόμενο της μεταδόσεως της Θείας Ευχαριστίας στα νοσοκομεία λοιμωδών νόσων. Είναι ένα επιχείρημα και αυτό που λέτε. Να μελετήσουν, παρακαλώ, τα ονόματα των ιερέων που κατέλυαν τη Θεία Κοινωνία, να μελετήσουν αυτούς που κοινωνούσαν στα κέντρα των χανσενικών, στο λεπροκομείο, παραδείγματος χάρη, του Εγάλεο της Αγίας Βαρβάρας. Σεβασμιότατε, επειδή δεν το ξέρει ο περισσότερος κόσμος,
Όταν τελειώσει η διαδικασία, εσείς ό,τι περισσέψει. Βεβαίως. Είναι η κατάλυση της. Είναι η κατάλυση, το πίνετε. Αυτό σημαίνει λοιπόν, δηλαδή. Αυτό σημαίνει, λέτε εσείς, λοιπόν, ότι εγώ δεν έχω πάθει τίποτα. Να μας βρουν, κύριε Παπαδάκη, μία περίπτωση ιερέως που να ασθένησε. Είναι ένα επιχείρημα, κύριε Φίλη. Μετά είναι από κατάλυση θείας κοινωνίας σε χώρους όπου οι προσερχόμενοι νοσούσαν. Δεν ήταν υποθετικός φορείς ή ενδεχόμενα ασθενής, αλλά ήταν συγκεκριμένοι ασθενείς με συγκεκριμένη νόσο, κύριε η φίλοι. Οποία μεταδίδεται κατά τα επιδεδομένα της επιστήμης και δια του Σιέλου και δια των Σταγονιδίων. Κύριε Φίλη, λοιπόν, είναι ένα θέμα μάλιστα. πολύ πνευματικό και πολύ εξειδικευμένο, στο οποίο πρέπει με προσοχή να σταθούμε. Κύριε Φίλη, κοιτάξτε να δείτε. Άκουσα το σεβασμιότατο, με όλο το σεβασμό. Εδώ δεν θέτουμε ζητήματα πίστεως, θέτουμε ζητήματα δημόσιας υγείας. Και αυτό είναι το σημαντικό στη συζήτησή μας. Τα θέματα πίστης τα συζητούν με τον ανάλογο τρόπο στην Εκκλησία. Θέλω να τονίσω ότι αν ισχύουν αυτά που λέει και ο Σεβασμιότατος, ότι η Θεία Ευχαριστία έχει περίπου θεραπευτικό χαρακτήρα, τότε κατεξοχήν οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες θα πρέπει να μεταλαμβάνουν αυτή την περίοδο. Είναι μια αντίφαση με όσα λέει η Εκκλησία αυτή τη στιγμή. Αυτό. Μην μπλέκουμε λοιπόν τη Θεία Μετάληψη με τα φάρμακα. Άλλο πράγμα είναι η Θεία Μετάληψη. Κύριε Φίλη, δεν τα μπερδεύουμε τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Εγώ σας λέω κάτι που έχει σχέση και με την ιατρική. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ σας παραπέμπω στη στατιστική έρευνα της ιατρικής επιστήμης στο συγκεκριμένο δεδομένο. Δεν υπάρχει. Βρείτε μου ένα περιστατικό που να είναι καταγεγραμμένο από κέντρα, επαναλαμβάνω, τα οποία είναι κρατικά ελεγχόμενα, όπως ήταν τα κέντρα των χανσενικών ή των φθησικών, τα σανατόρια, που να υπήρξε τέτοιο κρούσμα, τέτοιο πρόβλημα. Σεβασμιότατε, λοιπόν, για τους χανσενικούς. Δεν θέτω θέμα πίστεως αυτή τη στιγμή. Σας εγώ σας προκαλώ και λέω, πάρτε την επιστήμη μάλιστα. και ερευνήστε τα αρχεία, τα στατιστικά, διότι δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία. Σε θέματα ενδυμικών νόσων αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο το δεδομένο μιας στατιστικής η οποία μας δίδει έναν τρόπο κατεύθυνσης και έρευνας. Σεβασμιότατε. Ο Σεβασμιότατες είπε για το θέμα των χανσενικών. Μικρό παιδί έχω φάει με χανσενικούς στην Αγία Βαρβάρα, στο Λιμωδόν. Όμως ήταν αποθεραπευμένη την Κυριακή της Αμαρίτιδος, που είναι η εορτή των χανσενικών. Είχαμε πάει με τη θεολόγο μας και φάγαμε εκεί μαζί. Ήταν αποθεραπευμένη όμως. Δεν ήταν πανδημία. Η Θεία Κοινωνία όμως τους εδίδεται και πριν να υπάρξει η θεραπεία, κύριε Φίλη. Κοιτάξτε τώρα. Α, δεν έχουμε άλλο χρόνο, γιατί πρέπει να μιλάμε, αναλαμβάνομαι ευθύνη για το δημόσιο συμφέρον. Να ευχαριστήσουμε. Προτείνεται ότι πρέπει να πηγαίνουν να κοινωνούν σήμερα οι άνθρωποι στην Εκκλησία μέσα στην πανδημία. Εγώ. Η πρόταση για τη Θεία Κοινωνία δεν είναι πρόταση, κύριε Φίλη, για όλους. Μάλιστα. Αυτός ο οποίος έχει την διάθεση και πιστεύει και είναι χριστιανός, έτσι. Μπορεί να προσέρχεται αφόβος. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Χωρίς μέτρα όπως τη Ρουμανία. Αλλά από την άλλη, κύριε Φίλη, από την άλλη πλευρά, για να μην παρεξηγηθώ, θα πρέπει να τηρούνται όλες εκείνες οι αρχές που ορίζουν οι αρμόδιοι για το μεγάλο κεφάλαιο της πρόληψης, γιατί η πρόληψη είναι μάλιστα. μεγαλύτερη συμβολή και συνδρομή από την όποια μορφή. Σεβασμιότατε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Φίλη, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Σεβασμιότατο. Εδώ μια πληροφορία πάντως. Ο Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος είπε ότι δύο ιδρύματα που έχουμε με γέροντες στην περιοχή μας τα έχω κλειστά προκειμένου να προστατεύσω τους ανθρώπους. Λοιπόν, εδώ είναι μια αντίφαση. Έτσι, Γιάννη, με αυτά που το καταλαβαίνεις. Πάντως δεν αυτό ξέρω δεν σημαίνει ότι πρέπει να κλείσουμε τις εκκλησίες. Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Λέω ότι είπε ναι. ο Αλεξανδρουπόλεος Άνθιμος. Δεν ξέρω αν η στιγμή είναι κατάλληλη για να κάνουμε μια σύγκρουση ή μεταξύ πίστης και επιστήμης. Έτσι, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα θέμα δημόσιας υγείας. Αυτό το οποίο ακούμε είναι τις οδηγίες των αρμοδίων επιστημόνων και των αρμοδίων κρατικών φορέων για τα θέματα της δημόσιας υγείας. Από εκεί και πέρα τα θέματα πίστης είναι θέματα της Εκκλησίας, θα πούνε αυτά που έχουν να πούνε, αλλά στο κρίσιμο ζήτημα... Να τολμήσω να σας ρωτήσω, ναι, στο θα καταλάβετε.
σας απαντώ τώρα, δεν έχει σημασία τι θα κάνω εγώ. Εκείνο, εγώ θα ακολουθήσω. Γιατί οι συνάδελφοί σας, πολιτικοί έχουν βγει. Ναι. Ο ένας είναι. Γιατί είναι λάθος και μια τέτοια πασαρέλα. Επιτρέψτε μου όμως. Είναι εδώ και μια τέτοια πασαρέλα. Είναι η λάθος συζήτηση. Γίνουν κάποιοι οι οποίοι το παίζουν σούπερ χριστιανοί και λένε εγώ θα μεταλάβω, και κάποιοι άλλοι οι οποίοι το παίζουν σούπερ αντίθρησκοι και λένε εγώ δεν θα μεταλάβω. Επιτρέψτε μου. Θεωρώ ότι κάνουμε τη λάθος. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το έχουν κάνει το θέμα. Ναι, αλλά κάνει. Για ένα θέμα δημόσιας υγείας. Συμβάλλουμε όλοι. Δεν έχει να κάνει εσάς. Στη λάθος συζήτηση. Ούτε τον κύριο Φίλη. Η λάθος συζήτηση είναι αυτή. Η σωστή συζήτηση είναι. Έχουν εκδοθεί οδηγίες από τα αρμόδια κρατικά όργανα. Εγώ τι πρέπει να κάνω. Εσείς λοιπόν στα αρμόδια κρατικά όργανα, ο ΕΟΔΗ στις οδηγίες που έβγαλε, είπε το αυτονόητο ότι προφανώς με οποιαδήποτε σύνδελο, επαφή, τα σωματίδια και όλα αυτά, υπάρχει μετάδοση του ιού. Λοιπόν, αυτή είναι η οδηγία του κράτους. Αυτή είναι η οδηγία των επιστημόνων. Και ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Και από εκεί και πέρα. Δεν είναι ατομική ευθύνη και συλλογική ευθύνη. Και από εκεί και πέρα. Τα σχολεία δεν τα κλείνουμε. Τα σχολεία πρέπει, γιατί είναι ανώνυμα τα παιδιά. Είναι ανήλικα. Δύο λεπτά. Εδώ μιλάμε για ενήλικους ανθρώπους. Επιτρέψτε μου, για να καταλάβω τώρα τη θέση και του κυρίου Φίλη. Βέβαια, υπάρχει και ενήλικος ανώνυμος. Εντάξει. Ναι, υπάρχει. Αλλά αυτό μπορεί να είναι μια ανώνυμη συμπεριφορά που δεν έχει σχέση πια με την εκκλησία ή τη μετάληψη. Έχουμε ανώνυμες συμπεριφορές σε πάρα πολλά επίπεδα. Έτσι, είχαμε ανώριμη συμπεριφορά και μάλιστα επανηγυρίστηκε από διαφόρους και στον χώρο της αριστεράς ότι τι ωραία το καρναβάλι που είναι λαϊκή εκδήλωση και καλά κάνουμε και συμμετέχουμε και δεν υπακούμε. Έχουμε δεν διάφορες. Αυτό, δεν όχι επίσημα από εσάς. Άκουσα κάποιους και το είπα. Κάποιοι λένε κάτι, κάποιοι λένε κάτι. Ωραία. Λοιπόν. Και εγώ άκουσα από την εκκλησία σημεία και τέρατα. Επιτρέψτε μου. Ναι. Αυτό λοιπόν που είναι σημαντικό όμως. Για τον κόσμο τώρα είναι σημαντικό. Ναι. Για τον κόσμο είναι σημαντικό. Μένουμε σε αυτό. Γιατί τώρα κάνουμε διάλογο το αυτή σημαντικό τη στιγμή μεταξύ πίστεως και επιστήμης και τα όρια τους και γιατί τη σχέση του. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Μεθοδολογικά δεν είναι τη παρούση. Αυτό θέμα δημόσια. Έτσι δεν είναι τη παρούση. Είναι θέμα δημόσια κράτου. Αυτό έχει σημασία. Ναι, αλλά εκεί θέλω να καταλάβω. Σε όλα προσκυνάνε. Τέλειωσε. Από κάτω όλοι. Δύο λεπτά. Όχι, δεν είναι καθόλου. Πώς όχι, λέει. Εάν παίρναμε ένα συνολικό μέτρο περιορισμού και απαγορεύσεως των συναθρήσεων, αυτό θα μπορούσα να το πείτε. Μα δεν, δεν έχουμε απαγορεύσει συναθρήσεις. Μα άρα είναι εντάξει, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, αξιώνεται αυτή τη στιγμή να περιορίσουμε, να απαγορεύσουμε τις συναθρήσεις στα εστιατόρια. Αυτό που να πάνε ή όχι. Γιατί είναι συνάθρηση. Θα απαντήσω αμέσως. Στα μπαρ να πάνε ή όχι. Είναι συνάθρηση. Βοηθάτε τη συζήτηση, κύριε Βορύδη. Άμα άρα λοιπόν και αυτό ολοκληρώστε. Συλλογιστική δεν είναι ότι ποτέ δεν θα γίνει. Κάνει ένα μέτρο για την εκκλησία. Λέτε μαζί με άλλα μέτρα να γίνει. Εγώ λέω τα μπαρ να κλείσουν, αν μπαίναμε να σε μια εκκλησία, λογική, αυτό μου λέτε. Εάν αυτό μπαίναμε, λέτε τώρα. Επιτρέψτε μου. Ναι. Αν μπαίναμε σε μια λογική συνολικής καραντίνας, ναι, προφανώς ναι, αυτό το οποίο λέτε τώρα μπορεί να έχει ένα νόημα. Δεν έχουμε μπει σε άρα μια λοιπόν, τέτοια λέτε, λογική. Αυτό όμως είναι άλλο πράγμα αυτό που λέει η Εκκλησία. Λέτε ότι εγώ δεν είμαι εκκλησιαστικός παράγων. Ότι είναι αρμοδιότητα και υπευθυνότητα της πολιτείας. Μα δεν είμαι εκκλησιαστικός παράγων. Ένα λεπτό. Αυτό λέτε. Συζήτηση, όταν το κρίνει η πολιτεία, να πάρει μέτρα για την εκκλησία. Αυτό μου λέτε. Θα πάρει μέτρα για τις συναθρήσεις, θα πάρει μέτρα για την εκκλησία. Για όλες. Καμία. Και για την εκκλησία συνεπώς. Για όλους. Δεν προλάβαμε να συζητήσουμε για άλλα θέματα, αλλά μην κρυβόμαστε λοιπόν. Θέλω να πω κάτι. Ότι η συζήτηση είχε ενδιαφέρον. Γιατί υποστηρίξατε τα επιχειρήματά σας δεν ήταν ακραία επιχειρήματα, δεν ήταν. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν είχαμε και. Εγώ βλέπω μια συζήτηση η οποία αυτό, αν θέλετε, θεωρώ ότι είναι σφαλμένη συζήτηση, η οποία αποκτά ή γίνεται προσπάθεια από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ να αποκτήσει ιδεολογικού τύπου χαρακτηριστικά. Χαρακτηριστικά. Εγώ θεωρώ ότι εδώ μπροστά μας έχουμε την διαχείριση μιας κρίσης δημόσιας υγείας. Το δημόσιο συμφέρον είναι. Μέσα στα γενικά πλαίσια. Τις εκκλησίες δεν θα τις κλείσουμε. Όλα τα άλλα δεν θέλετε. Θα το δεχόμουν αυτό. Τα καφενεία, τα ρεστοράν, το δεχόμουν αν λέγατε ότι πρέπει να μπει όλη η χώρα σε καραντίνα και αυτά μπει όλη η χώρα σε καραντίνα, θα βάλουμε και την εκκλησία. Αυτό το καταλάβαινα. Τώρα εσείς εγείρετε το ζήτημα της εκκλησίας μεμονωμένα. Μόνο για την εκκλησία. Λες και αφορά αυτό, είναι ξαφνικά μια ιδεολογική εσείς σύγκρουση. Εσείς που εξαιρείτε επί του παρόντος. Όχι, δεν ξέρουμε. Όταν ξέρουμε και αν λέτε πάρουμε και εσείς, ένα γενικό μέτρο απαγόρευση, θα αφορά όλους. Όταν λέτε κι εσείς ότι μέσα από τα σταγονίδια υπάρχει μετάδοση. Κύριε Φίλη, τι συζητάμε τώρα. Αυτό δεν είναι έξω. Μα δεν να τα κλείσουμε αυτό όλα, κύριε Φίλη, και δεν την εκκλησία και τον στρατό. Όλα. Εμείς δεν το υπάρχει ΕΟΔΙ αυτό. Δεν το είπαν οι επιστήμονες αυτό. Εμείς πρέπει να κλείσουμε. Δεν είπαμε ότι αυτό ακολουθούμε. Δεν προλάβαμε να κάνουμε και συζήτηση για άλλα θέματα. Νομίζω όμως ότι ήταν μακρύ, ιδιαίτερα. Ήταν ιδιαίτερα σημαντική και η κουβέντα που εγώ κάναμε. Να κάνω καμία συζήτηση και το μετά. Γιατί ήταν μια πολιτισμένη κουβέντα. Άλλη φορά, κύριε Βορύδη. Και ελπίζω χωρίς ακροδεξίους και φασίστες στον Εύρο. Αυτό είναι. Από όλη την Ευρώπη. Χωρίς μπλόκα στη Μυτιλίνη, χρυσαυγίτικα. Από όλο χωρίς το ζήτημα. Χωρίς μπακ στο Αιγαίο με κίνδυνο να πνιγούν άνθρωποι. Όχι, να χωρίς αναστολή των πολιτικών προσφύγων στην Ελλάδα. Αν θα ψηφίσετε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου.
Ποια? Αυτό να μας πει. Βεβαίως όχι. Βεβαίως όχι. Το έχουμε δηλώσει. Άρα στην πραγματικότητα ανοιχτά σύνορα, κύριε φίλε. Κλειστά και ελεγχόμενα. Ανοιχτά σύνορα, κύριε φίλε. Βγάλτε το από μέσα σας που η καρδιά σας θέλει να το πει. Ελεγχόμενα, κύριε Βορύδη. Την ψυχή σας καταθέστε. Ανοιχτά σύνορα να περάσουν όλοι. Να περάσουν όλοι. Όχι ένοπλα. Αυτό που κάνατε εσείς. Όχι ένοπλες συμμορίες που αντιποιούνται τη δημόσια αρχή. Το μείζον δεν είναι αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Το μείζον είναι ότι ο Ερντογάν εργαλειοποιεί τους πρόσφυγες και εσείς εργαλειοποιείτε τους πρόσφυγες. Ότι έχετε καταλήξει να στηρίζετε πλήρως την εργαλειοποίηση του Ερντογάν. Εσείς εργαλειοποιείτε τους πρόσφυγες. Εσείς έχετε καταλήξει. Αυτό το κομμάτι της ενδιαφέρον, δεν έχουμε χρόνο. Είναι αυτό σοβαρή συζήτηση να λέμε ότι η εξαιρετική αντιπολίτευση είναι. Κάνει πολιτική ο Ερντογκάν στην Ελλάδα. Στην πραγματικότητα. Θέλετε σε αντικειμένου. Ας το αντικειμένο. Κύριε Βορύδη. Αυτό μου θυμίζει μια παλιά φιλολογία. Λοιπόν, είσαι προβοκάτος εξ αντικειμένου. Δεν ξέρω τι. Έτσι πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Δεν το θυμάμαι αυτό. Μένουμε στο κλίμα μια συνεννόηση για το θέμα το μείζον. Ψηφίστε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Δεν ψηφίζουμε μια πράξη. Άρα ανοιχτά σύνορα. Εδώ ο Ευρωπαίος Επίτροπος σας καταγγείλει. Ανοιχτά σύνορα. Να σας ευχαριστήσουμε τον κύριο Φίλη και τον κύριο Βορύδη που ήταν σήμερα μαζί μας.